καζάνι που βράζει η Μόρια. Κάτοικοι της περιοχής έστησαν μπλόκα στις δύο εισόδους του χωριού για να εμποδίσουν τη διέλευση προσφύγων και μεταναστών, ενώ δεν έλειψαν τα μικροεπεισόδια. Πήγε να περάσει ένα αμάξι τον ΜΚΙΟ, το σταμάτησε η αστυνομία, αυτή δεν σταμάτησε, μπήκε μέσα στο πλήθος όπως ήμασταν μαζεμένοι, υπήρξαν κάποιοι διαπληκτισμοί. Για ανεξέλεγκτη κατάσταση μιλούν οι κάτοικοι που νιώθουν ότι το κράτος τους έχει εγκαταλείψει. Έχουμε διαλυθεί οικογενειακά, ψυχολογικά, έχουμε διαλυθεί σαν άτομα. Φοβόμαστε, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, δεν μπορούμε να βγούμε από το σπίτι μας. Μας έχει αφήσει το κράτος στο έλεος του Θεού, ενώ έλεγαν θα το κολλήσουν, θα κλείσουν τα σύνορα. Επεισόδια ξέσπασαν και λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όταν ομάδα αλληλέγγυων και πρόσφυγες και μετανάστες που φιλοξενούνται σε κατάληψη πραγματοποίησαν πορεία με την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Είδαμε κάποιους ακραίους να μαζεύονται γύρω-γύρω και ήταν η αγωνία μας μήπως εκτραπεί η κατάσταση και όλη αυτή η διαμαρτυρία γυρίσει μπούμερα και εναντίον μας. Μετά τα επεισόδια των τελευταίων ημερών, η ανασφάλεια βασιλεύει στη Μόρια. Οι γονείς δεν στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία, τα οποία παραμένουν κλειστά από χθες και θα μείνουν ως την Παρασκευή. Μπροστά αυτό το σχολείο περνάνε κατά χιλιάδες. Δεν είναι τίποτα να πηδήξουν μέσα και να κάνουν κακό και στα παιδιά. Υπάρχει πρόσβαση από παντού. Από πάνω, από κάτω, δεξιά, αριστερά. Είναι και το υγειονομικό, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές αρρώστιες. Δεν βρισκόμαστε μπροστά από σοφρονιστικό κατάστημα, αλλά σε ένα από τα σπίτια της Μόριας. Οι διαρρήξεις και οι κλοπές έχουν κάνει πολλούς από τους κατοίκους να φτάσουν σε τέτοιες ακραίες λύσεις. Έχουμε παιδιά, φοβόμαστε ρε παιδιά, φοβόμαστε. Πώς το λένε, κοιμάσαι και βάζεις σίδηρο πίσω από την πόρτα και δεν ξέρεις το πρωί άμα θα σηκωθείς. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου ζήτησε εκ νέου να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Λέσβος, Χίος και Σάμος μετά την απόρριψη του πρώτου αιτήματος. Η κυβέρνηση έσφαλε απορρίπτοντας χθες το αίτημα του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου να κηρύξει τις νήσους Λέσβο, Χίο και Σάμο σε έκτακτη ανάγκη. Αν η παρούσα κατάσταση δεν είναι έκτακτη ανάγκη, τότε ποια είναι? Μόνο η πτώση ενός στοιχείου σε παραλιακή οδό λόγω θαλασσοταραχής? Οι κάτοικοι πάντως της Μόριας αισθάνονται ότι σηκώνουν όλο το βάρος του μεταναστευτικού, αφού ο πληθυσμός στον καταβλισμό αγγίζει τις 20.000.